Εδώ είμαστε και πάλι μετά τις διαφημίσεις μαζί με τον κύριο Βασίλειο Πουλάκη, ανδρολόγο, γιατί μιλάμε για την ρομποτική χειρουργική στην ουρολογία. Ετοιμάστε τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο και να θέσετε οτιδήποτε, οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε στον γιατρό, 22588888. Προς το παρόν, γιατρέ, έχουμε μια ερώτηση από μια κυρία που λέει ότι η κόρη της έχει κύστη στα νεφρά και ρωτάει αν μπορεί να αφαιρεθεί αυτή η κύστη από τα νεφρά με την ρομποτική χειρουργική, χωρίς όμως να πειραχθούν τα νεφρά. Ακριβώς. Και εδώ έχουμε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την επέμβαση με το καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα και με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, χωρίς να πειράξουμε τα νεφρά. Εφόσον η κύστη είναι μεγάλη, είναι συμπτωματική, μπορεί να αφαιρεθεί ρομποτικά και ειδικά σε νέα παιδιά με ελάχιστα σημάδια. Γιατί το Da Vinci δεν μπορεί να προχωρήσει και σε άλλες μορφές, σε άλλες εγχειρήσεις? Ποιες, για παράδειγμα? Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να το εφαρμόσουν στην καρδιολογία. Ακριβώς. Είσαστε πολύ διαβασμένοι. Αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και το βίντεο το οποίο φτιάξατε και οι ερωτήσεις που κάνετε είναι στοχευμένες. Το ρομπότ, το Da Vinci, βγήκε για την καρδιοχειρουργική, για να κάνει bypass. Απλώς, και σας είπα ότι η πρώτη ρομποτική έγινε στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης, εκεί που είμαι και εγώ καθηγητής. Το είχαν πεταμένο, παρατημένο οι καρδιοχειρουργοί μας σε μία γωνιά και δεν το χρησιμοποιούσαν. Δεν είχαν την εμπειρία τη λαπαροσκοπική που είχαμε εμείς στην ουρολογία. Το πήραμε εμείς και το τελειοποιήσαμε. Γίνεται στην καρδιολογία και στην καρδιοχειρουργική, εφαρμόζεται το ρομπότ. Όχι τόσο εκτεταμένα όσο θα έπρεπε. Είναι θέμα εμπειρίας και θέμα το τι μπορείς να προσφέρεις με το ρομπότ. Πιστεύουν οι καρδιοχειρουργοί ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά με τα χέρια τους. Πιστεύω ότι η εξέλιξη ίσως θα τους διαψεύσει. Κύριε Πουλάκη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρομποτική χειρουργική και στα παιδιά? Ναι. Ναι, και μάλιστα υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες όχι μόνο στα παιδιά, ακόμα και στα βρέφη, με ειδικά εργαλεία μπορούμε να κάνουμε πολύπλοκες επεμβάσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, εδώ πέρα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μεγάλη εμπειρία του γιατρού. Είναι οι ασθενείς που έρχονται και θέλουν να χειρουργηθούν, έχουν την επιλογή, σας λένε ότι θέλω να χειρουργηθώ με ρομποτική χειρουργική ή με την απλή μέθοδο, ή τους λέτε εσείς σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται να χειρουργηθούμε τη ρομποτική? Το σωστό είναι ο κάθε γιατρός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη ζωή του ασθενή, να προτείνει όχι αυτό που εκείνος γνωρίζει, αλλά αυτό που υπάρχει γενικά αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θα πρέπει να εξηγήσει στον ασθενή τι επιλογές έχει. Ναι. Τα πλεονεκτήματα της κάθε επιλογής και ο ίδιος ο ασθενής, πιστεύω, είναι όριμος να διαλέξει ακριβώς το τι θέλει. Βασικά επιδιώκουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή το ρομποτικό αυτομηχάνημα δίνει καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε και έτσι είναι. Και μέχρι οι μεγάλες ηλικίες μπορούν να χειρουργηθούν με το ακριβώς. ρομπότ αυτό. Επειδή είναι λιγότερο επιβαρυντική μέθοδος και μεγάλες ηλικίες ασθενών δεν επιβαρύνονται τόσο πολύ όσο το ανοιχτό χειρουργείο. Προπάντων, επειδή έχουμε λιγότερη αιμορραγία. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα λέγαμε για όλα αυτά τα ωραία, τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η ρομποτική χειρουργική, που είναι πάρα πολλά και φαντάζομαι στο μέλλον θα είναι ακόμη περισσότερα. Ποια είναι τα μειονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής? Τα μειονεκτήματα είναι δύο βασικά. Το μεγάλο κόστος. Σας είπα, είναι μονοπόλιο το Da Vinci, είναι μία εταιρεία η οποία το έχει, είναι πανάκριβο, είναι ένα σύστημα ρομποτικό το οποίο κοστίζει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος συντήρησής του, το ετήσιο κόστος συντήρησής του είναι περίπου 150 με 200 χιλιάδες ευρώ. Για να σας το φέρω λίγο διαφορετικά, παρομοιάσαμε το ρομπότ όπως ένα αυτοκίνητο. Φανταστείτε να υπάρχουν αυτοκίνητα και να είναι μόνο Ferrari. Ποιος θα μπορούσε να αγοράσει και να κατέχει Ferrari και να τη συντηρεί? Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι πατενταρισμένο. Είναι πατενταρισμένο. Οι πατέντες του λήγουν σε μερικά χρόνια. Να δούμε τι θα προκύψει. Αν και σας είπα ότι η εξέλιξη την οποία έχουν στα συρτάρια τους οι Αμερικάνοι μιλάνε για την επόμενη γενιά ρομποτικού συστήματος, το οποίο πάλι θα διπλοπατενταριστεί και θα λήξει μετά από 15 ή ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι η εμπειρία. Γιατί είναι ένα ακριβό σύστημα, υπάρχει σε εξειδικευμένα κέντρα. Λίγοι γιατροί έχουν πρόσβαση και μεγάλη εμπειρία σε αυτό το σύστημα. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο προσφέρεται ευρέως. Βέβαια, γιατί αν αναλογιστούμε τα πλεονεκτήματα, το κόστος ακριβώς θα πρέπει να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Και αυτό το έχουν καταλάβει οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ακόμα και στην Ελλάδα της κρίσης. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν 100% τις ρομποτικές επεμβάσεις γιατί γνωρίζουν μία εξίσωση κόστος και όφελος. Το όφελος τελικά στο τέλος, εφόσον ο ασθενής μένει λιγότερες μέρες στο νοσοκομείο, αναρρώνει γρηγορότερα, επιστρέφει στη δουλειά του, λιγότερες μέρες άρρωστος, στο τέλος ο λογαριασμός που πληρώνουν είναι λιγότερος. Άρα λοιπόν του συμφέρει να την αποζημιώνουν στο ακέραιο. Αυτή είναι η απάντηση, φίλες και φίλοι. Εσάς που ρωτάτε, είναι πολλά τα τηλεφωνήματα για το θέμα αυτό. Για το θέμα το κόστος μιας τέτοιας εγχείρησης. Μάλιστα.
Αν έχετε γραμμές, δώστε μας στην πορεία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μιλάμε για προηγμένη τεχνολογία και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι στην Κύπρο υπάρχει το μηχάνημα αυτό και δουλεύει μάλιστα και με μεγάλη επιτυχία. Ακριβώς. Αυτό ένας μικρός τόπος, γιατί είμαστε μικρός τόπος εδώ. Δεν είναι πλεονέκτημα για μας το γεγονός ότι η μικρή μας Κύπρος είναι μπροστά σε ένα κομμάτι τέτοιο ιατρικό, ας πούμε, επίτευγμα? Σίγουρα, και αξίζουν συγχαρητήρια και σε εκείνους οι οποίοι το εγκατέστησαν εδώ πέρα. Και μάλιστα να σας το πω, η εγκατάσταση ενός ρομπότ είναι περισσότερο όνειρο στην Κύπρο. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα όνειρο από έναν άνθρωπο, από τον κύριο Δημητρίου. Δεν είναι ένας επιχειρηματίας, είναι ένας γιατρός, ο οποίος, να σας το πω, ήθελε να προσφέρει το καλύτερο δυνατόν. Ο ίδιος το αγοράσε, δεν το αγοράσε καμιά εταιρεία, ούτε κανένα νοσοκομείο, και το έχει εγκατεστημένο στο νοσοκομείο που εργάζεται στο ιδιωτικό κέντρο. Λοιπόν, αν κάποιος επιχειρηματίας το δει στιγνά επιχειρηματικά και θέλει να κάνει μια τόσο πολύ μεγάλη επένδυση, καταλαβαίνετε ότι το ρίσκο που θα πάρει, ειδικά στη σημερινή εποχή, είναι πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό δεν υπάρχει δεύτερο. Πολλοί το σκέφτονται να εγκαταστήσουν και δεύτερο σύστημα. Γιατρέ, να σας ρωτήσω τώρα, οι χειρουργοί που είναι ενεργεία χειρουργοί, πώς μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να χειρίζονται αυτό το μηχάνημα? Αυτό που γίνεται, και συγχαρητήρια στα νέα παιδιά, είναι πηγαίνουν στο εξωτερικό, σε μεγάλα κέντρα. Έχουμε και εμείς στο κέντρο μας, επειδή κάνουμε πάρα πολλές επεμβάσεις, ειδικά στην Αθήνα καθημερινά 2 με 3 επεμβάσεις την ημέρα ρομποτικές, εξασκούμε και νέους ουρολόγους, έρχονται, παρακολουθούν. Αλλά εντατικά να εξασκηθούν νέοι Έλληνες ουρολόγοι, συνήθως πηγαίνουν στο εξωτερικό, σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, και αποκτούν εμπειρία. Το μεγάλο ερώτημα είναι, αποκτήσαμε την εμπειρία, μετά πώς θα την ασκήσουμε? Σωστό γι' αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Να υπενθυμίσουμε ακόμη μια φορά πού εφαρμόζεται η ρομποτική χειρουργική, σε ποιες παθήσεις? Ρωτάνε φίλοι, ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, μπορεί να ξεχάσω ορισμένες, να ξεκινήσουμε από τα νεφρά. Σε κύστης των νεφρών, σε κακοήθειες των νεφρών, σε περίπτωση που πρέπει να αφαιρεθεί ο νεφρός επειδή είναι μη λειτουργικός. Σε περίπτωση που έχουμε στενώματα στον ουρητήρα, να ξεκινήσουμε δηλαδή από πάνω προς τα κάτω στο σώμα μας. Σε περίπτωση που έχουμε καρκίνο στον ουρητήρα και πρέπει να αφαιρεθεί ο ουρητήρας μαζί με τον νεφρό. Σε προβλήματα της ουροδόχου κύστης, όπως σε κολπώματα, καλόηθεις δηλαδή παθήσεις, ή σε περίπτωση που έχουμε μεγάλες πέτρες μέσα στην κύστη και πρέπει να αφαιρεθούν. Άντρες, γυναίκες. Ή καρκίνο της ουροδόχου κύστης, πρέπει να αφαιρεθεί ο ουροδόχος κύστη και να φτιάξουμε μια καινούργια κύστη από λεπτό έντερο. Στον καρκίνο του προστάτη. Σε μια υπερμεγέθη, μεγάλη, καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Εγώ να σας το πω, σε όλες τις επεμβάσεις που χρειάζεται να βάλουμε νηστέρι, αντί να βάλουμε νηστέρι, μπορούμε να τις κάνουμε ρομποτικά. Αυτή τη στιγμή δεν χειρουργώ πια ανοιχτά. Έχω την εμπειρία να χειρουργήσω ανοιχτά. Αλλά όλες οι επεμβάσεις τις οποίες κάνω είναι ρομποτικά. Γίνονται ρομποτικά. Επίσης στις γυναίκες, γιατί είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, είμαι ουρολόγος, αλλά όχι απλά ανδρολόγος, αλλά και στην έννοια της ουρολογίας, στη χαλάρωση των γενετικών οργάνων με ακράτειες. Είναι ένα ζήτημα, δηλαδή σε περίπτωση τέτοια η οποία είναι αντικαλεστητή, δεν είναι τόσο. Ναι. Καλέστητη. Ναι. Είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται και μπορούμε να επαναφέρουμε τα γενετικά όργανα της γυναίκας που έχουν χαλαρώσει και έχουν και προπίπτουν, βγαίνουν έξω, να τα επαναφέρουμε στην σωστή τους ανατομική θέση ρομποτικά, χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποια τομή. Και με μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερα αποτελέσματα. Και για αισθητικούς λόγους, λοιπόν. Και για αισθητικούς λόγους. Ναι. Τώρα έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή, να δώσουμε, ναι. Είναι η κυρία Κυριακή στη γραμμή μας. Σας ακούμε, κυρία Κυριακή. Ναι, γεια σας, γιατρέ. Καλησπέρα σας. Εμένα το πρόβλημα μου είναι, έχω πολλά στενή τσού που πάει στην ουρήθρα μου. Έχω το από το 90 αυτό. Και έκανα συγκεκριμένα 4 stretching στο Royal Free Hospital του Λονδίνου. Και κάθε 3-4 χρόνια, 5 χρόνια επανέρχεται πίσω. Και ξανακάνω stretch. Πολλά τσάι το τσούπ μου που πάει στην ουρήθρα μου. Βάζω καθητήρα για να το αποφεύγω να μην κλείνει συχνά. Βάλω 2 φορές την ημέρα, έναν το πρωί και για να σας προλάβω, αυτό το ζήτημα, επειδή είναι στα εξωτερικά γενετικά όργανα, αφορά ένα συγκεκριμένο όργανο το οποίο είναι εύκολο στην πρόσβασή του, δηλαδή όπως είναι η ουρήθρα, φαίνεται αμέσως. Η ρομποτική χειρουργική δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση της ουρήθρας της ανδρικής σε στενώματα, δεν γίνεται ρομποτικά μια τέτοια επέμβαση. Είναι εμφανή, μπορεί να δουλέψει ο γιατρός. Ακριβώς. Είναι, σας είπα, εκεί που χρειάζεται να κάνουμε νηστέρι, να ανοίξουμε την κοιλιά και να μπούμε μέσα, εκεί εφαρμόζεται η ρομποτική χειρουργική. Ωραία. Ναι. Ας ακούσουμε και τον κύριο Σωτήρη. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Σε παρακαλώ, για τον γιατρό μια ερώτηση έχω να κάνω. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα, ιατρικό πρόβλημα, σχετικά με τα νεφρά μου. Εγώ έχει τώρα 4 χρόνια που έχω φοβερούς πόνους στον νεφρό αριστερά.
επισκέπτουμε το νοσοκομείο στη Λάρνακα. Πότε ώρα, ποιο η ώρα, τρεις τα ξημερώματα, βάλα μου να ναι, είναι λαλούσα μου πει ναι, και να το διερευνήσει. Αποφάσισα πέρσι να το διερευνήσω, να πάω σε ουρολόγο να κάνω εξετάσεις πράγματα. Επία στον ουρολόγο στο νοσοκομείο στη Λάρνακα, έκανε μορισμένες εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι έχω μία πέτρα σε μέγεθος περίπου 7 εκατοστά. Και με παρέβευσε στο Γενικό Νοσοκομείο στη Λευκοσία για να μου κάνουν εξετάσεις, περαιτέρω εξετάσεις. Έμεινα στο νοσοκομείο, μέσα στο νοσοκομείο, διότι η πόνη μου ήταν φοβερή. Έμεινα στο νοσοκομείο στη Λευκοσία και αποφασίσαμε στις εξετάσεις που μου κάνα ότι πρέπει να μου κάνουν λέιζερ για να μου σπάσουν την πέτρα. Έμεινα μέσα, έκανα μου το λέιζερ, έκανα μία νύχτα μέσα, δύο νύχτες, έφτυγα, είπαμε ότι να κατουρώ λίγο γέμα, να με φοηθώ, να με κάνω, θα περάσουν λίγες ημέρες να πάω να με ξαναδού. Πράγματι, κατουρούν γέμα πράγματα, πέρασε μου, περάσαν καμιά δεκαετία ημέρες, είχα μου ραντεβού, επία, έκανα μου τσαχτινογραφίες πράγματα και διαπιστώσαν ότι η πέτρα ήταν ακόμα ανεπίστη. Δηλαδή μπορεί να έφυγε ορισμένη λαλή μου. Να σας ρωτήσω κάτι διευκρινιστικά. Η πέτρα είναι 7 εκατοστά στο νεφρό. Το άκουσα καλά. Δεν είναι 7 χιλιοστά στο νεφρό. 7 εκατοστά. Είναι πολύ μεγάλη πέτρα 7 εκατοστά. Με λέιζερ και σε μία απλή μόνο επέμβαση δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Μπορούμε αυτή την πέτρα να την αντιμετωπίσουμε ρομποτικά. Μπορεί να γίνει και με διαδερμική λιθοτριψία. Είναι μία περίπλοκη περίπτωση η οποία χρειάζεται έμπειρο ουρολόγο. Μεγάλο, 7 εκατοστά. 7 εκατοστά έχει γεμίσει όλο το νεφρό. Είναι η λεγόμενη πέτρα εκμαγείο του νεφρού ή κοραλοειδής λίθος. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, πολύ δύσκολη. Με ένα απλό λέιζερ και σε μία επέμβαση δεν λύνεται συνήθως το πρόβλημα. Και συνήθως μιλάμε για χιλιοστά όταν μιλάμε. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το διευκρίνησα. Και μου κάνει εντύπωση που είπε ο κύριος. Στην περίπτωση του βεβαίως μπορεί να. Να γίνει ρομποτικά βεβαίως. Ναι. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι, να σας το πω, ο χρυσός κανόνας. Ο χρυσός κανόνας είναι η διαδερμική λιθοτριψία, δηλαδή απ' έξω από τον νεφρό με μία μόνο τρύπα. Αντί να κάνουμε ρομποτικά 7 τρύπες στην κοιλιά, απ' έξω από τον νεφρό μπαίνουμε μέσα στο νεφρό με μία τρύπα και εκεί σχαλίζουμε και μπορούμε με λέιζερ να την σπάσουμε και να την αναρροφήσουμε την πέτρα. Αυτή λέγεται διαδερμική λιθοτριψία, δηλαδή διαδερμικά σπάμε σε επαφή με την πέτρα και την αναρφάμε. Γιατρέ, φαντάζομαι η τομή τη επέμβαση δεν φαίνεται, δεν είναι μεγάλη όπω την κανονική επέμβαση. Αυτό είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα που λέγαμε πριν. Ακριβώς, αισθητικά, ειδικά στη γυναίκα. Ναι, ναι, ειδικά λοιπόν, έχουμε και άλλη γραμμή, κορίτσια. Ο κύριος Φέδων, καλό σας απόγευμα. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Βασικά, εγώ δεν θα ρωτήσω. Έχω κλείσει στους δύο αφόντους τους δεσφούς, 7 εκατοστά με 5 εκατοστά, και έχω και υπερμεγέθη και προστάσεις. Λοιπόν, έχω και τάσεις στα χαρούδια και την υποκοτσολάρα με χάπια. Ορισμένες φορές μάχεται το. Το συνέστημα ότι πρέπει να ορίσω και τρέχω να τα ορίσω, εντάξει, και τα καταφέρνω, ας πούμε, θα πάω στα άλλα κανονικά. Ήθελα να ρωτήσω, όμως αυτές οι κλήσεις που μου είπαν ότι δεν είναι κακοήθηση, είναι benign. Πρέπει να ξεχειρίζω, ας πούμε, να γίνει κάποια χείριση. Η καλοήθης κύστης του νεφρού όντως δεν είναι καρκίνος. Μπορούμε με ένα απλό υπερηχογράφημα και με μια αξιονική τομογραφία να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για καλοήθης κύστης, τις οποίες μπορούμε να παρακολουθούμε. Αν όμως αυτές οι κύστες από 5 εκατοστά γίνουν 10, πιέζουν. Έχω χειρουργήσει κύστες οι οποίες ήταν 18 εκατοστά, γεμίζαν όλη την κοιλιά και είχαν πιεστικά φαινόμενα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει ο άρρωστος. Ή μπορεί να δημιουργήσουν υπέρταση, ή μπορεί να αιμορραγήσουν. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια προβλήματα ή δημιουργηθούν τέτοια προβλήματα, τότε τις χειρουργούμε. Σε περίπτωση που είναι μικρές, δεν προκαλούν συμπτώματα, τις παρακολουθούμε. Τώρα, όσον αφορά για το πρόβλημα του προστάτη, υπερμεγέθης προστάτης καλείται εκείνος ο προστάτης ο οποίος είναι μεγαλύτερος από 100 κυβικά εκατοστά. Για να σας δώσω δηλαδή μια τάξη μεγέθους, ένα πολύ μεγάλο πορτοκάλι. Αυτό διουρηθρικά μέσα από την ουρήθρα δεν γίνεται τόσο αποτελεσματικά. Μπορούμε ρομποτικά να δώσουμε λύση και σε αυτό το καλόηθες πρόβλημα του άντρα, χωρίς να χρειαστεί νηστέρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την επόμενη μας τηλεθεάτρια. Είναι η κυρία Ελένη. Γεια σας. Τι θέλετε να ρωτήσετε τον γιατρό μας? Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Έχω και εγώ από τον Τιμ στα νεφρά, πέτρα στα νεφρά και φοβούμαι. Πώς να αντιμετωπίσετε. Ναι, ναι. Αυτό.
Η αντιμετώπιση των λύθων στο νεφρό ξεκινάει πρώτα από την πρόληψη. Εφόσον έχουμε δείγμα της πέτρας, δηλαδή αν ούρισε ένας ασθενής μία πέτρα και ξέρουμε από τι αποτελείται, για παράδειγμα λύθη ουρικό οξέως, με μια κατάλληλη δίαιτα, με μπόλικα νερά και με μια τροποποίηση της συμπεριφοράς μας, μπορούν να διαλυθούν, δηλαδή να φύγουν από μόνες τους. Οι συνήθεις πέτρες είναι πέτρες οξαλικού ασβεστίου, αυτές δεν φεύγουν. Χρειάζεται μια ειδική δίαιτα στη φάση της πρόληψης. Αλλά εφόσον έχουμε πέτρες οι οποίες είναι σχετικά μικρές, μπορούμε με εξωσωματική λιθοτρυψία να τις αφαιρέσουμε. Μεγάλες πέτρες, είτε με διαδερμική λιθοτρυψία, είτε με το ρομπότ. Πάντως γίνεται και θεραπεύεται. Ακριβώς. Αυτό έχει σημασία. Να ακούσουμε και την ερώτηση του κύρου Κώστα. Γεια σας. Γεια σας. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σου, γιατρέ. Καλησπέρα σας. Εγώ έχω κάνει στο ιατρικό κέντρο στη Λευκοσία την ρομποτική πριν 5 μήνες και σαν πήγαιναν όλα καλά παρουσιάστηκε τρίξιμο στο δεξί μου πόδι. Σε κάποιο αναξονικό που έκαναμε δείχνει πάνω ψηλά σχεδόν που ενώνεται το πόδι με το άλλο σώμα ότι υπάρχει κάποιο ρέζισμα 2,5 πόντους, λεμφαδένες, αλένες κλπ. Το οποίο το πόδι 2 μήνες σχεδόν είναι πρισμένο, δηλαδή τη νύχτα ξεπρίζεται, το πρωί πρίζεται. Ναι, ακριβώς. Το πρωί πρίζεται. Αυτό είναι μια... Μέχρι ο γιατρός που με χειρίσε, μου έπαιρνε ότι δεν είναι τίποτε ανησυχητικό. Ακριβώς έτσι, ναι. Μπορώ να σας το εξηγήσω. Το παρουσιάζεται πολύ χαρακτηριστικά. Η επέμβαση που έγινε για εσάς μάλλον θα έγινε για επέμβαση καρκίνου του προστάτη και επειδή αφαιρέθηκαν και οι λεμφαδένες, συνήθως πρίζεται το πόδι από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Αυτό είναι κάτι παροδικό, θα φύγει. Χρειάζεται να μην περπατάτε, να μην στέκεστε πολύ ώρα όρθιος, όταν κάθεστε λίγο το πόδι να το ξεκουράζετε, αλλά δεν είναι κάτι κακό, δηλαδή ούτε θρόμβωση έχετε, ούτε αυτό περιορίζει τη δραστηριότητά σας. Δεν είναι επιπλοκή της επέμβασης, να σας το πω. Είναι το γεγονός ότι έγινε με αυτή την επέμβαση. Αυτό θα μπορούσε να σας συμβεί και αν είχατε κάνει την επέμβαση ανοιχτά και μάλιστα σε μεγαλύτερη έκταση. Αλλά κάνοντας τη ρομποτικά έγινε αφαίρεση των λεμφαδένων και οι λεμφαδένες αυτοί επηρεάζουν την απορρόφηση των υγρών από τα πόδια. Και γι' αυτό σας πρίζεται το πόδι. Έχουμε άλλη γραμμή να ρωτήσουμε κάτι τον γιατρό. Όχι. Ακούω τώρα από φίλους τηλεθεατές πολλούς που κάνουν αφορά στις πέτρες. Είναι τόσο συχνό φαινόμενο αυτό στον οργανισμό μας? Η λυθίαση είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και το αιτιολογία ποια είναι, γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα? Είναι μεταβολικό συνήθως το πρόβλημα. Για κάποιο, ανάλογα με το τι μορφή υπάρχει η πέτρα, υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις στις οποίες δεν μπορούμε να αποβάλουμε τα άλατα από τους νεφρούς. Τα άλατα αυτά εδώ πέρα συγκεντρώνονται, συμπυκνώνονται, δημιουργούνται μικροί πυρήνες και δημιουργούνται αυτές οι πέτρες, είτε μικρές είτε μεγάλες. Επίσης οι συχνές ουρολοιμώξεις βοηθούν στη δημιουργία των λύθων. Και το καταλαβαίνουμε, γιατρέ, από τον πόνο, φαντάζομαι, έτσι? Ναι. Είτε τυχαία το ανακαλύπτουμε σε έναν υπέρηχο, είτε με ένα κολλικό. Μάλιστα. Κάθε φορά μας λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν μπορώ να πάρουμε άλλες γραμμές, γιατί πρέπει να το κλείσουμε το θέμα εδώ, φίλες και φίλοι. Κάποια άλλη φορά θα είναι μαζί μας ο γιατρός εδώ, στο επόμενο ταξίδι που θα κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τα ωραία αυτά να μας τα πείτε ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία σας. Και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνατε να προετοιμάσετε όλη την εποχή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάμε, αλλάζουμε θέματα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο χώρο του θεάτρου.